Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, είναι ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε Καλημέρα που είστε σας. εδώ μαζί μας. Λοιπόν, κάνοντας έτσι μία αρχή, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες από τον κύριο Ερντογάν, πριν ακόμα πατήσει το πόδι του στην χώρα μας, έσπευσε να τοποθετηθεί επί πολύ σοβαρών θεμάτων, τα οποία μάλιστα προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, διότι είναι θέματα τα οποία δεν υπήρχαν στην επίσημη ατζέντα και σε αυτή τη φάση προκαλούν έτσι μια ανησυχία. Ήταν κάπως προκλητικός? Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο. Γνωρίζοντας και καταλαβαίνοντας τα τελευταία χρόνια την πορεία του Τούρκου Προέδρου και του ΑΚΕΠΕ τόσο στην περιφερειακή όσο και στη διεθνή σκηνή, οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει καταστεί ένας προβληματικός γείτον. Για να μην το επεκτείνουμε και πούμε ότι εκτός από προβληματικός είναι και ασταθής πλέον. Οι δηλώσεις του Ερντογάν περί αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης και η δήλωσή του περί Τούρκων ομοεθνών στη Θράκη και οι δηλώσεις του για την ελληνική δικαιοσύνη, οι οποίες ήταν άκρως προκλητικές, θεωρώ ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά την τουρκική στρατηγική έναντι της Ελλάδος, η οποία υπάρχει τα τελευταία 14 χρόνια. Έτσι. Θέλετε να τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε ένα-ένα τα θέματα στα οποία τοποθετήθηκε και στη συνέχεια θα ήθελα να δούμε μαζί τι ακριβώς προσπαθεί να αποκομίσει και η Ελλάδα από την συγκεκριμένη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, να δούμε ποια είναι η στρατηγική που έχει η ελληνική πλευρά. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς, ο κύριος Ερντογάν έσπευσε να σχολιάσει το θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών που συμμετείχαν στο παραξικόπημα το καλοκαίρι του 2015 στην Τουρκία. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μας είπε και ο Τούρκος Πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν έχει διαψευστεί από την ελληνική πλευρά, από το Μέγαρο Μαξίμου, τον διαβεβαίωσε ότι θα τους εκδώσει στην Τουρκία, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Εστίασε αρκετά στο θέμα αυτό ο κύριος Ερντογάν, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι εξέθεσε κατά κάποιο τρόπο, κατά μία έννοια, τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι το είχε υποσχεθεί και άφησε και κάποιες μομφές για την ελληνική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το ζήτημα της έκδοσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών εντάσσεται σε αυτό που ονομάζει ο Ερντογάν ως υπαριθμόν ένα υπαρξιακή απειλή για το τουρκικό κράτος και αυτό δεν είναι άλλο από την οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν. Για τον Ερντογάν και για το κυβερνών κόμμα η περίπτωση Γκιουλέν είναι αφενός υπαρξιακή απειλή, αφετέρου υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση γκιουλενιστών τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ανάλογες προσπάθειες είχε κάνει ο Ερντογάν και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του ιδίου του Γκιουλέν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζήτησε την έκδοσή του επανειλημμένως με προσπάθειες μάλιστα που υπερβαίνουν και τα όρια της λογικής. Μάλιστα. Τι περιμένει τώρα από την ελληνική κυβέρνηση, να του δώσει μία λύση σε ό,τι αφορά τους 8 αυτούς Τούρκους αξιωματικούς? Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα, και εδώ αδυνατό να κατανοήσω πραγματικά την σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επίσκεψης, είναι το εξής, ότι ο Ερντογάν θα θέσει το θέμα στο πλαίσιο του γεγονότος του να παρασύρει την ελληνική πλευρά από το πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας στο επίπεδο των διμερών συμφωνιών, εφόλης της ύλης. Αυτό το κατέστησε σαφές εχθές με την τοποθέτησή του στη συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Σαφέστατα η ελληνική πλευρά
δεν έχει τοποθετηθεί για τη σκοπιμότητα της επίσκεψης. Πέραν των γνωστών τοποθετήσεων περί δημιουργίας διάβλων επικοινωνίας, οι οποίοι διάβλοι επικοινωνίας θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως. Υπάρχει η περίπτωση της στρατηγικής συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα τεθούν και θα συζητηθούν θέματα. Αυτό πότε έχει προγραμματιστεί να γίνει? Το Φεβρουάριο. Έχει προγραμματιστεί δηλαδή θέματα μεταξύ των οποίων υπάρχουν τώρα στην ατζέντα, θα συζητηθούν εκεί, μας λέτε? Σαφέστατα. Στην ατζέντα που γνωρίζουμε εμείς, βλέπουμε θέματα διαχείρισης εντάξει των προσφυγικών ροών, οικονομικών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, τουρισμού, επενδύσεων, εμπορίου, μεταφορών. Όλα αυτά λοιπόν ήταν προγραμματισμένο να συζητηθούν το Φεβρουάριο, διμερώς. Διμερώς. Μάλιστα. Οπότε τώρα, τι προσπαθούσε, κατά την άποψή σας, η χώρα μας, η κυβέρνηση να αποκομίσει από την συγκεκριμένη συνάντηση? Ποια στρατηγική υπάρχει, εν πάση περιπτώσει? Κοιτάξτε, η Ελλάδα ούτως ή άλλως, η επίσκεψη γίνεται σε ένα κενό στρατηγικής. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν έχει παρουσιάσει κάποια στρατηγική πρόταση για την αντιμετώπιση της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας των τεράστιων αλλαγών, του τεράστιου μετασχηματισμού που έχει συμβεί στην Τουρκία, την αλλαγή της εξωτερικής της πολιτικής, δομικών αλλαγών, για τις οποίες η ελληνική πλευρά δεν έχει παρουσιάσει κάποια πρόταση, παρά εμένει στην λογική που υπήρχε κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, που αφορά την λογική του Ελσίνκη, της κοινωνικοποίησης της Τουρκίας, της ευόδοσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμένει σε αυτό το πλαίσιο, ναι. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ένα σημαντικό πλαίσιο, αλλά είναι ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο επίσης θα τεθεί από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι σίγουρα το θέμα του τερματισμού από την τουρκική πλευρά της παραβατικότητας που υπάρχει στο Αιγαίο. Το οποίο δεν ξέρω βέβαια πώς θα το υποδεχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος ήδη βλέπουμε να θέτει τα όρια του μέσω της χθεσινής συνέντευξης. Και βεβαίως ένα κομμάτι στο οποίο χρειαζόμαστε την Τουρκία σαν σύμμαχο, είναι το θέμα του προσφυγικού. Εξακολουθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Βερολίνο ακόμα εντονότερες σε σχέση με την Τουρκία, παρόλα αυτά βλέπουμε να αποδεσμεύονται τα κονδύλια που αφορούν την αντιμετώπιση του προσφυγικού προς την γείτονα. Καταρχάς, ο Ερντογάν χτες στη συνέντευξη αντέστρεψε το θέμα της προκλητικότητας και των παραβιάσεων, υπενισόμενος ουσιαστικά ότι η Ελλάδα προκαλεί. Οπότε αυτό το ζήτημα των παραβιάσεων καλό θα είναι να το ξεχάσουμε. Ναι. Στο επίπεδο που αφορά μια ηπιότερη δήλωση Ερντογάν. Ναι. Θεωρώ ότι το θέμα του προσφυγικού είναι ένα ζήτημα που αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σαφέστατα αφορά εμάς, αλλά ήδη υπάρχει η απόφαση που αφορά μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Οπότε εμείς θα πρέπει σαφέστατα να θέσουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο τήρησης της συμφωνίας από τη μεριά της Τουρκίας. Απλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτό μπορεί να τεθεί στην παρούσα στιγμή. Με την συγκεκριμένη επίσκεψη πιστεύετε ότι θα έρθει ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Ερντογάν, την ώρα που είναι κάπως τεταμένες οι σχέσεις των δύο πλευρών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάρρηξη των σχέσεων, όχι οριστική διάρρηξη, ούτε διάρρηξη σε ένα πλαίσιο που να δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις της Τουρκίας και του Ερντογάν με τη Δύση γενικότερα. Ναι. Τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Σαφώς ο Ερντογάν, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα τόσο εγχώρια όσο και σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τις σχέσεις του, θα ήθελε να παρουσιαστεί ως ένας γεφυροποιός μεταξύ Ανατολής-Δύσης, mm-hmm.
κάνοντάς το αυτό από ευρωπαϊκό έδαφος. Η μόνη χώρα που δέχτηκε να τον φιλοξενήσει ουσιαστικά είμαστε εμείς και η Πολωνία. Ναι. Καμία άλλη χώρα οπότε δεν έχει. Οπότε εκρύβει και τους συμβολισμούς της. Σαφέστατα, η σημαντική διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι κατά τη γνώμη μου ο Ερντογάν δεν θα παρουσιαστεί ως έντιμος συνομιλητής ούτε ως αξιόπιστος μεσολαβητής. Θα παρουσιαστεί ως ο ισχυρός μεσολαβητής, ο ισχυρός παίκτης, στον οποίο θα πρέπει να υπολογίσουν οι Ευρωπαίοι ως ίσως προς ίσο. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Λαμπρόπουλε, λίγες περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την αναθεώρηση της Λοζάνης. Βέβαια, είπαμε κάποια πράγματα. Ωστόσο, θα ήθελα να πούμε απλά και κατανοητά για να μας καταλάβει ο κόσμος. Τι είναι αυτό το οποίο προσδοκά ο κύριος Ερντογάν από την αναθεώρηση της Λοζάνης και στη συνέχεια να πάμε και στο θέμα της Θράκης, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το ζήτημα της αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης, όπως είπα πριν, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο της τουρκικής στρατηγικής, η οποία θέλει να παρουσιάσει την Τουρκία ως αυτόνομη περιφερειακή δύναμη στο περιφερειακό σύστημα των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η αναθεώρηση της συνθήκης είναι ουσιαστικά η πρώτη μια κίνηση του Ερντογάν να σύρει εμπλεκόμενες πλευρές προς διμερείς συμφωνίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ζητήματα όπως έτσι, αυτά που τίθενται, αυτά που τίθενται. Παράδειγμα, το θέμα της Θράκης θα μπορούσε να τεθεί από τον Ερντογάν θα μπορεί να θέσει θέματα νησίδων στο Αιγαίο, αν και ουσιαστικά δεν έχει το παραμικρό έρισμα, αλλά θα μπορούσε να το θέσει σε ένα επίπεδο διμερού συμφωνίας, όπου εκεί θα επικρατήσει ο νόμος της ισχύως και της επιβολής. Δηλαδή θα το θέσει σε ένα πλαίσιο όπου εκείνος θα έχει πλεονέκτημα λόγω της ισχυρότερης θέσης της Τουρκίας στον καταμερισμό ισχύως της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Θράκη συγκεκριμένα, είπατε και εσείς προηγουμένως ότι μίλησε για ομοεθνείς του. Συγκεκριμένα έχω εδώ τη δήλωση. Είπε ότι δεν μπορώ να μην επισκεπτώ τους 150.000 ομοεθνείς στη Θράκη και μάλιστα θύμισε και τον ενθουσιασμό με τον οποίο τον είχαν υποδεχθεί και το 2005. Τι συμβολισμούς έχουν όλα αυτά? Πρόκειται για μία επίσκεψη προσκυνηματικού χαρακτήρα ή έχει και άλλες προεκτάσεις στο βάθος? Θα θελήσει σίγουρα να εμφανιστεί ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων. Απανταχού της γης. Ναι, είναι μία πάγια τακτική του Ερντογάν, την οποία ήδη από το 2004 και μετά την ακολουθεί πιστά. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να προβληματίσει την ελληνική πλευρά η παρούσα επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε προηγηθεί η επίσκεψη Τσαβούσογλου, η οποία ήταν άκρος προκλητική στην περιοχή της Θράκης. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε εξίσου, αν όχι περισσότερα δείγματα τέτοιας γραφής από τον Ερντογάν. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Λαμπρόπουλε, είστε αισιόδοξος για αυτά που θα βγουν από την συγκεκριμένη επίσκεψη αύριο, την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί? Δεν σας κρύβω την ανησυχία μου για την συγκεκριμένη επίσκεψη. Θεωρώ ότι γίνεται σε ένα κενό στρατηγικής. Η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσει μια στρατηγική διαφορετική από το παρελθόν για την αντιμετώπιση ενός ασταθούς, απρόβλεπτου και επικίνδυνου γείτονα. Σαφέστατα η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει στη χώρα μας και θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η Τουρκία πλέον μετά το πραξικόπημα. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει υποστεί έναν εσωτερικό μετασχηματισμό τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία έχει ρέπει προς την αυταρχική εκτροπή
και είναι και μια χώρα η οποία αποτελεί αναθεωρητικό παίκτη στην περιοχή. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει αυτές τις αυτοκρατορικές τάσεις, θεωρώντας ότι πρέπει να συνεχίσει αυτά που άφησε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη μέση? Το επικίνδυνο είναι ότι ο Ερντογάν παραλληλίζει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτό που θα ήθελα να πω και είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 2018 το έχει θέσει ο Ερντογάν ως το έτος των επιτευγμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, μία σύνδεση με τη Δύση εκ νέου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Τουρκία εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και ήδη έχει μια πτώση των δικτών της οικονομίας της εξαιτίας των τριβών που έχει με την Ευρώπη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Ερντογάν μέσω αυτής της επίσκεψης θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να φανεί όσο ο πλέον ισχυρός μεσολαβητής και παίκτης Ανατολή που θα γεφυρώνει την σχέση Ανατολής-Δύσης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Ωστόσο, θα προκύψουν και πολλά άλλα θέματα μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου στη χώρα μας. Κύριε Λαμπρόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να τα ξαναπούμε, γιατί τα διεθνή θέματα και τα γεωπολιτικά παίζουν πολύ αυτές τις μέρες. Είναι και το θέμα Τραμπ και τις αναγνώρισης. Μεγάλο κι αυτό, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος σήμερα. Χαλάσαμε όλο τον χρόνο μας για την επίσκεψη, η οποία ωστόσο είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά κι εσείς.